Περισσότερα από 80 σκάφη θα πλέψουν στα νερά του Θερμαϊκού. Στα λευκά του σπανιά θα ανεμίζει το χαμόγελο του παιδιού και στα πηδάλια του θα βρίσκονται μικροί ιστιοπλόοι. Ο αγώνας η γιορτή, ας τον ονομάσουμε έτσι, προς τιμή του Ανδρέα Γιαννόπουλου, του γίνεται για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη αύριο και μεθαύριο. Είναι ένας διήμερος αγώνας. Οι συμμετοχές είναι από τη Βόρειο Ελλάδα. Υπολογίζουμε πάνω από 80 σκάφη στον αγώνα. Με την ευχή για ευνοϊκό άνεμο, τα σκάφη Optimist και Optimist 11 χρονών θα πλέψουν υπό την καθοδήγηση των νεαρών ιστιοπλών ηλικίας 7 έως 15 ετών. Ο αγώνας είναι για σκάφη τύπου Optimist, είναι για παιδιά από 7 μέχρι 15 ετών. Θα συμμετέχουν από ομίλους από όλη τη Βόρεια Ελλάδα, ιστιοπλόοι αυτής της ηλικίας. Έχουμε ήδη πάνω από 100 και περιμένουμε κι άλλες, γιατί ακόμα συνεχίζουν και δηλώνουν συμμετοχή από τους ομίλους τους. Εκτός από την ενίσχυση του χαμόγελου του παιδιού, ο αγώνας είναι και ευκαιρία τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με τη θάλασσα. Στόχος μας είναι να φέρουμε τα παιδιά προς τη θάλασσα και να αναδείξουμε ότι η παραλία δεν είναι όριο για τη Θεσσαλονίκη, αλλά είναι συνέχεια και επέκταση χωρίς όρια. Οι ιστιοδρομίες διεξάγονται το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Μαΐου από τις 12 το μεσημέρι.